να συνδεθούμε με τον Γιώργο Τσελίκα, ο οποίος βρίσκεται στο Κρυονέρι, με τον Γιώργο Πρωτοψάλτη που βρίσκεται στα Μάτα, η Χρύσα Μπάτου, δημοσιογράφοι όλοι που από χθες είναι έξω του Sky, στα Βίλια Αττικής, και τη Γεωργία Λαγού από τη στενή Ευβία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ, να ευχηθώ και να ακούσουμε πρώτα την Χρύσα, τη Χρύσα Μπάτου. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Όλοι λάβαμε πριν από λίγα λεπτά, Φέη, το μήνυμα από το 112 για πυκνές χιονοπτώσεις και βλέπουμε ότι ξεκίνησαν ήδη στα Βίλια Αττικής. Εδώ και περίπου 2 ώρες χιονίζει ασταμάτητα. Και θα έλεγε κανείς ότι είναι συνηθισμένοι οι κάτοικοι εδώ. Δεν ξέρω πόσο συνηθισμένοι να βλέπουν αυτήν την εικόνα. Βλέπετε δεξιά και αριστερά από τον δρόμο μέχρι και 30, μέχρι και 40 εκατοστά φτάνει το χιόνι. Και βέβαια, Φέη, αυτό που βλέπετε μπροστά, όλο αυτό τον όγκο χιονιού, δεν είναι τίποτα άλλο από ένα αυτοκίνητο. 1 με 2 αυτοκίνητα έχω μετρήσει, τα οποία πραγματικά έχουν θαυτεί, όπως βλέπετε, κάτω από το χιόνι. Αυτός ο δρόμος εδώ μπορεί να μην είναι κεντρικός. Βέβαια, να σας πω ότι οι κεντρικοί δρόμοι χρειάζονται και χιονοκουβέρτες και αντιολισθητικές αλυσίδες, όπως και εμείς σταματήσαμε πριν από λίγα λεπτά, για να φορέσουμε τις κουβέρτες, γιατί δεν μπορούμε να φτάσουμε μέχρι και το κέντρο των Βιλίων. Εδώ βλέπετε το δρόμο. Θα έλεγε κανείς, βλέποντας αυτόν τον δρόμο, ότι δεν έχει περάσει τίποτα. Βλέπετε κάποιες ροδιές από τα αυτοκίνητα, ότι δεν έχει περάσει κάποιο χιονιστικό μηχάνημα. Και όμως, πριν από λίγα λεπτά πέρασε χιονιστικό μηχάνημα, μέσα σε λίγα λεπτά. Βλέπετε και πάλι προσοχή. Είναι έτσι, εδώ και ενώ πριν από λίγα λεπτά έχει περάσει. Πριν από λίγα λεπτά, Φέη, όπως βλέπετε, είναι σχεδόν απάντητο το χιόνι αυτό. Πολύ προσεκτικά πάμε εδώ τώρα και με το συνεργείο του Sky, με τον Απόστολο τον Τσίμα και τον Γιώργο τον Καλλιγιάννη. Όπως βλέπετε, εδώ στις αυλές το ύψος του χιονιού φτάνει μέχρι και το τοιχείο. Βλέπετε πόσο ψηλά είναι πάνω σε μπαλκόνια σπιτιού, πόσο δύσκολο είναι εδώ για τους κατοίκους να βγουν από τέτοια τους τα σπίτια. Βέβαια, μας είπαν οι περισσότεροι ότι παρέμειναν και θα παραμείνουν και σήμερα μέσα. Θα βγουν για τα απολύτως απαραίτητα. Και βέβαια, το άλλο που πρέπει να αντιμετωπίσουν, Φέη, είναι και ο παγετός. Γιατί οι θερμοκρασίες είναι πολύ χαμηλές αυτή τη στιγμή, είναι στους -2 βαθμούς. Η αίσθηση είναι πολύ, πολύ, πολύ χαμηλότερη. Χρύσα μου, σου έχουν πει οι κάτοικοι για προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και την υδροδότηση, διότι σε τέτοιες συνθήκες συνήθως έχουμε τέτοια προβλήματα? Αυτό ψάχναμε και αυτό πριν από λίγη ώρα συζητούσαμε με τους κατοίκους, Άγγελε. Μέχρι στιγμής δεν έχει παρατηρηθεί και δεν έχει καταγραφεί κάποιο πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση. Βέβαια, κάτι άλλο το οποίο επεσήμαναν οι κάτοικοι και εδώ και μου είπαν είναι ότι ο παγετός δημιουργεί προβλήματα και σε σωλήνες αλλά και στην ίδρυυση. Οπότε πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι προσπάθησαν κάπως λίγο να μονώσουν σωλήνες στα σπίτια τους και να αφήσουν και βρύσες ανοιχτές προκειμένου να μην δημιουργηθούν και άλλα προβλήματα στην ίδρυυση. Αυτό που είπε η Χρύσα είναι πολύ σωστό και είναι ένα μικρό έτσι tips για να ξέρουν οι άνθρωποι να αφήνουν λίγο τις βρύσες να τρέχουν λίγο στάλα-στάλα για να μην παγώσουν, για να μην έχουν προβλήματα, γιατί αύριο μεθαύριο εκεί θα έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Είναι κάτι το οποίο βλέπουμε στη Βόρεια Ελλάδα, εμείς στη Θεσσαλονίκη, με τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, ωστόσο το βλέπουμε. Το βλέπουμε εδώ και στα Βίλια και σε διάφορες περιοχές των Βορείων Προαστίων. Είναι και πόσο έχει συνηθίσει πάνω τα χιόνια και το κρύο. Εντάξει, τα Βίλια είναι μια περιοχή όπου είναι μαθημένη από τα χιόνια. Είναι από τις περιοχές της Αττικής και Πέριξ Αττικής που είναι από τις πρώτες οι οποίες κάθε χρόνο έχουν χιόνια. Απλά είναι μια πολύ δύσκολη συνθήκη. Εδώ πάντως με αυτή την εικόνα δεν βγαίνεις από το σπίτι. Είναι, είσαι μέσα στο σπίτι. Δηλαδή οι άνθρωποι που ζουν εκεί βλέπεις είναι όλα κλειστά. Δεν μπορεί και να βγει κανείς από το σπίτι εδώ πέρα. Χρύσα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ προς το παρόν. Και για τους δημοσιογράφους είναι πολύ δύσκολο όλο αυτό αυτές τις ημέρες και τους οπερατέρ, τους τεχνικούς που βρίσκονται έξω. Να περάσουμε στον Γιώργο Τσελίκα, ο οποίος βρίσκεται στο Κρυονέρι, παρακαλώ. Καλημέρα, Γιώργο. Καλύτερη κατάσταση. Καλημέρα, εκεί. Παιδιά. Καλημέρα. Εδώ έχουν κοπάσει τα έντονα φαινόμενα. Αυτό όμως παραμένει. Παγωμένος είσαι, Γιώργο, δεν μπορείς να μιλήσεις. Καλή θερμοκρασία. Μπορώ. Εξασκήθηκα. Πήγα σε ένα καφενείο και ήπια ένα φέψιμα. Τσιπουράκι. Από τις 4 η ώρα είμαι. Το καταλαβαίνω, Ευχαριστούμε πάρα πήγα πολύ. Πήγα το πρωί στα Μάτα. Πήγα Αγιο Στέφανο, πήγα Άνοιξη. Εκεί λοιπόν, μαζί με τον Γιάννη τον Κούβαρη, εκεί η χιονόστρωση είναι περίπου 45 με 50 πόντους, παιδιά. Μάλιστα. Και εδώ οι 35 πόντους. Το πρόβλημα είναι ο παγετός. Εκτός από τις χαμηλές θερμοκρασίες, η 0 προς το -1 είναι. Έτσι, πότε πάει 0, πότε -1, πότε χιονίζει, πότε σταματάει. Αλλά είναι ο παγετός. Θα σας πω μερικά tips να προσέχετε εσείς φίλοι που θα ξεκινήσετε τώρα. Καταρχήν, το αυτοκίνητο που είναι παρκαρισμένο, δείξε Γιάννη Κουβάρη, θα έχει αυτό το χιόνι πάνω. Δεν σκουπίζουμε μόνο το παμπρίζ μπρος πίσω και περιμετρικά. Σκουπίζουμε και την οροφή. Ναι, γιατί στο φρενάρισμα θα μας βγουν όλα μπροστά, Γιώργο.
Εντάξει. Ακριβώς. Και θα αφήσουμε και πίσω που ακολουθεί ο άλλος. Πολύ σημαντικό. Αν τώρα θέλετε να φύγει το πρωί και έχει πιάσει πάγο το παμπρίζ, δύο μέρη νερό σε ένα μπουκάλι ενός λίτρου με ένα μέρος ινόπρεμα μπλε, το βάζετε πάνω και σε τρία λεπτά το πολύ έχει φύγει ο πάγος. Ούτε εξίστρες και ποτέ ζεστό νερό. Ποτέ. Πάει το παμπρίζ. Εγώ νόμιζα ζεστό σπάσα. Νερό έπρεπε να βάλει. Θα σπάσει το τζάμι. Όχι, λάθος. Λάθος. Είπαμε δύο μέρη νερό και ένα μέρος ινόπρεμα. Το οποίο όλοι θα χρειαστούν που μένουν βόρεια, τουλάχιστον εδώ στην Αττική και σε αυτές τις περιοχές θα το κάνουν. Γιώργο, επειδή είσαι πολύ χρηστικός και επειδή βλέπω ότι είναι και καλύτερα τα πράγματα εκεί και ξέρω ότι είσαι ειδικός, οι ταβέρνες θα λειτουργήσουν εκεί. Βέβαια, το κρυονέρι. Είναι ανοιχτά τα καταστήματα. Όλα έχουν ανοίξει, γιατί ναι, εμείς δεν ήταν ανοιχτά. Καφέ... Σήμερα εξυπηρετείται καταρχή... ο κόσμος. Να δούμε, και αφού δεν έχουμε εγκλωβισμό και προβλήματα, ας δούμε το θετικό. Ακριβώς. Αυτή τη μαγεία. Δείξε, Γιάννη. Αυτή τη μαγεία του χιονιού. Ξέρεις την ωραία με το κατοικίδιό σου, το όμορφο, να περπατάς εδώ με μια παρέα. Ξέρεις τι ωραία. Σου φτιάχνει και σε κουράζει την ψυχή, το μάτι. Και γενικά αισθάνεσαι μια ευεξία και μια ευεξία. Μωρέ, υπάρχει, σαφώς υπάρχει και το θετικό αυτής της ομορφιάς και του παιχνιδιού. Από την άλλη, ένας άνθρωπος να ταλαιπωρηθεί, λες αξίζει τον κόπο, δεν αξίζει τον κόπο. Δηλαδή σκέφτεσαι ότι τώρα υπάρχουν ηλικιωμένοι άνθρωποι που χρειάζονται τα φαρμακά τους. Εδώ είσαι μέσα σε ένα σπίτι αρκετά άτομα και πάλι κάτι ξεχνάς, κάτι χρειάζεσαι. Είναι ανθρώπινο. Ή να πρέπει να πας και σε ένα γιατρό. Πάντως, Γιώργο, εκεί δεν καταγράφηκαν προβλήματα, έτσι δεν είναι? Παιδιά, δεν σας ακούω καθαρά, δεν ξέρω γιατί, δεν σας ακούω καθαρά. Από όσο έβλεπα και από το ρεπορτάζ που δίνατε το πρωί στις περιοχές αυτές, δεν καταγράφηκαν κάποια προβλήματα. Δεν ακούει, δεν πειράζει, θα ξανασυνδεθούμε. Πάγωση γραμμή. Θα πάρω εγώ το νήμα από τον Γιώργο να πω ότι μεγάλα προβλήματα στην Αττική αυτές τις δύο ημέρες του χιονιά αλλά και τις επόμενες που περιμένουμε, γιατί είναι μέχρι την Πέμπτη η κακοκαιρία, δεν έχουν σημειωθεί, έχουν κλείσει προληπτικά δρόμοι. Το μεγάλο γεγονός ωστόσο ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν το είχαμε. Να περάσουμε και στο Γιώργο Πρωτοψάλτη, ο οποίος βρίσκεται στη Σταμάτα. Ήταν και ο Γιώργος Τσιλίκας το πρωί εκεί. Να δούμε πώς είναι η κατάσταση τώρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον έχουν κοπάσει τα πιο έντονα φαινόμενα, γιατί υπήρχε αρκετή χιονόπτωση νωρίτερα στο σημείο και σε χαμηλότερα υψόμετρα σε κοντινές περιοχές. Ήχησε, όπως καταλαβαίνετε, και εδώ το 112 και η προειδοποίηση, γιατί συνεχίζει να είναι έντονη η χιονόπτωση. Και να αναφέρουμε ότι υπάρχει ήδη πάρα πολύ μεγάλο όγκο χιονιού, όπως αντιλαμβανόμαστε, και γι' αυτό το λόγο επιχειρούν αδιάκοπα από το πρωί τα μηχανήματα χιονιστικά για να μπορέσουν να κρατήσουν ανοιχτούς τους δρόμους. Αυτό το οποίο μας μετέφεραν τουλάχιστον οι κάτοικοι είναι ότι σε αυτή την κακοκαιρία βλέπουν μια πολύ πιο έντονη παρουσία από χιονιστικά, μικρότερα χιονιστικά μηχανήματα και σε στενά και σε παράδρομους, και αυτό έχει βοηθήσει τουλάχιστον από τις πρώτες πρωινές ώρες για να μπορέσουν να κινηθούν κάποια αυτοκίνητα και να μπορέσουν να βγουν από τα σπίτια τους, να κινηθούν χωρίς να χρειαστούν και αντιολισθητικές αλυσίδες οι κάτοικοι σε πιο κεντρικά σημεία. Και το τονίζουμε αυτό γιατί και χθες υπήρχαν κάποια προβλήματα, μόνο τουλάχιστον προβλήματα. Οι μόνες ενέργειες που ήταν πιο έντονες όσον αφορά την πυροσβεστική και την αστυνομία ήταν η συνδρομή σε κατοίκους οι οποίοι είχαν προβλήματα, όπως για παράδειγμα νεφροπαθείς που θέλαν έχιζαν για αιμοκάθαρση να μεταφερθούν σε νοσοκομεία. Γιώργο. Αυτό λοιπόν φαίνεται ότι. Ναι. Βλέπουμε πλάνα από τους κεντρικούς δρόμους. Επειδή μιλάς για μετακίνηση ανθρώπων που ενδεχομένως να χρειάζονται και βοήθεια, καθαρίζει η πολιτεία και τα στενά? Γιατί η δυσκολία είναι να βγεις από τα στενά που έχει πάρα πολύ χιόνι στους κεντρικούς δρόμους για να μετακινηθούν. Εκεί χρειάζονται αλυσίδες, υποθέτω. Επειδή μας ακούει και ο κόσμος από το σπίτι. Χρειάζονται αλυσίδες. Αυτό το οποίο συναντήσαμε σήμερα, σε αντίθεση με χθες, γιατί χθες μας ανέφεραν κάτοικοι σε όλη την περιοχή και σε όλες τα βόρεια προάστια ότι βάζαν τις αλυσίδες για να βγουν ελάχιστα μέτρα μέχρι το κεντρικό δρόμο και μετά αναγκάζονταν να τις αφαιρέσουν ξανά. Αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα είναι ότι ότι επιχειρούν περισσότερα οχήματα ουσιαστικά χιονιστικά, μικρότερα βέβαια σε στενά. Εμείς εδώ τουλάχιστον στη Σταμάτα, σε αρκετά στενά που είδαμε, ήταν καθαρά, μπορούσαν να μετακινηθούν αυτοκίνητα. Βέβαια χρειάζονται και μόνοι τους οι κάτοικοι με τα φτιάρια να μπορέσουν να κάνουν έναν αποχιονισμό όπως έχουν μάθει. Αυτό το οποίο επίσης μας λένε είναι ότι ήταν μια δύσκολη κακοκαιρία. Ναι, μεν έχουν συνηθίσει, ναι, μεν είναι μαθημένοι σε τέτοιες συνθήκες, όμως και αυτή η κακοκαιρία ήταν δύσκολη. Αυτό τουλάχιστον μας μετέφεραν.
Είναι πάντως καλύτερη εικόνα σε σχέση με χθες όσον αφορά τους παράδρομους και τα στενά σε κάποια μέρη των βορείων προαστίων. Είναι θετικό ότι υπάρχει και υπάρχει και το μέτρο που τα καταστήματα ανοίγουν μετά τις 11 με αποτέλεσμα να μπορούν και κάτοικοι να κινηθούν λίγο αργότερα μέσα στη μέρα, να μπορέσουν να αποχιονίσουν τα αυτοκίνητά τους, να μπορέσουν να καθαρίσουν τις εισόδους στα σπίτια τους και να κινηθούν χωρίς αυτό το πρωινό ξύπνημα που έχουμε μια καθημερινή μέρα. Ευχόμαστε όλα καλά, Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ξανασυνδεθούμε και θέλω να περάσουμε και στη στενή Δίας. Είναι η Γεωργία Λαγού εκεί. Γεωργία, καλημέρα. Άλλη εικόνα, άλλο τοπίο. Καλημέρα, καλημέρα από την Εύβοια. Πραγματικά όλα είναι καλυμμένα όπως μπορείτε να δείτε. Για τρίτο 24ωρο η χιονόπτωση εδώ στην Εύβοια είναι σφοδρή. Να σας πω πως τα πάντα είναι θαμμένα μέσα στο χιόνι. Δεν εντοπίζονται ιδιαίτερα προβλήματα σε όλη την περιοχή. Υπάρχουν όμως 5 οικισμοί που για τρίτο 24ωρο δεν έχουν ρεύμα τα σπίτια. Προσπαθούν να προσεγγίσουν συνεργεία και οι τοπικοί φορείς για να βοηθήσουν τους ανθρώπους. Δυστυχώς όμως έχουν μπερδευτεί τα καλώδια μαζί με κορμούς δέντρων που έχουν πέσει από το βάρος του χιονιού. Τώρα εδώ μπορείτε να δείτε όλα τα περισσότερα καταστήματα, ιδιώτες με χιονιστικά μικρά μηχανήματα προσπαθούν να καθαρίσουν τις επιχειρήσεις τους, να ανοίξουν μικρά δρομάκια. Ένας θόρυβος που ακούγεται, συγγνώμη, ένας θόρυβος που ακούγεται, από τι είναι? Είναι το εγχειρήσιμο. Είναι από αυτή τη μηχανή, από αυτό το μικρό εκχιονιστικό, το ατομικό, όπως το λένε οι άνθρωποι εδώ. Που καθαρίζουν τώρα, εδώ είμαστε στο κέντρο της Εύβοιας. Γεωργία, πόσους πόντους χιόνι δηλαδή? Τους. Πόσους πόντους χιόνι έχει τώρα εκεί, γιατί βλέπουμε πάρα πολύ χιόνι. Να σας πω πως υπάρχουν σημεία που το χιόνι πραγματικά έχει ξεπεράσει το ένα μέτρο. Αν μπορεί ο οικονολήπτης μας λίγο να σας δείξει εδώ, αν βλέπετε κάποιους όγκους δίπλα ακριβώς στα δέντρα, αν μπορείτε να τα είναι διακρίνετε, αυτοί οι όγκοι, πρόσεχε Μαρία, αυτοί οι όγκοι είναι αυτοκίνητα. Από κάτω είναι θαμμένα αυτοκίνητα. Δεκάδες είναι τα θαμμένα αυτοκίνητα κάτω από το χιόνι, σε όλο το χωριό εδώ στην στενή της Εύβοιας. Είναι από τις περιοχές που μόλις πέσουν τα πρώτα χιόνια πραγματικά πλήττεται αμέσως. Γεωργία, τώρα, να σε ρωτήσω. Η εικόνα που βλέπουμε είναι πως εκχιονιστικά μηχανήματα έργου, αλλά και αλατιέρες κάνουν ρήψεις συνεχώς, αλλά με... Δηλαδή εδώ πριν πόση ώρα υπήρχε βοήθεια? Εκχιονισμός, ρήψη αλατιού. Με συγχωρείς. Πριν πόση ώρα πέρασε κάτι από εκεί να βοηθήσει, είτε με αλάτι είτε χιονιστικό? Γιατί χιονίζει, βλέπουμε. Εδώ πέρα, σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε εμείς, Φέι, δεν έχει περάσει ακόμα χιονιστικό, διότι είναι ένας δρόμος. Βρισκόμαστε στο κέντρο του χωριού, αλλά είναι ένα δρομάκι που υπάρχουν κάποια μαγαζιά. Υπάρχει και μια μεγάλη ανηφόρα, οπότε θα είναι αρκετά δύσκολο, διότι εδώ το χωριό, επειδή είναι και αμφιθεατρικά χτισμένο, υπάρχουν πάρα πολλές ανηφόρες, οι οποίες είναι γεμάτες με χιόνι. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι αυτό, γιατί στην περίπτωση που περάσει το χιονιστικό μηχάνημα, αμέσως μετά το στρώνει με φρέσκο χιόνι και ύστερα από λίγο, και ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες, το χιόνι μετατρέπεται. Γεωργία, σε η κεντρική δρόμη, η επαρχιακή που λέμε, είναι ανοιχτή? Βεβαίως είναι ανοιχτή. Να σας πω πως είχαμε μια πληροφορία νωρίς το πρωί. Ο δρόμος που συνέδε η Εθνική Οδός με τον Άγιο Προκόπιο είχε κλείσει για λίγο, ωστόσο με τα χιονιστικά μηχανήματα, με το πρώτο φως της ημέρας, άνοιξαν και πάλι. Μάλιστα. Βλέπουμε τώρα από 4 διαφορετικά σημεία τους δημοσιογράφους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους 4. Για ό,τι νεότερο, ελπίζουμε να μην υπάρχει κάποια εξέλιξη άσχημη. Θα ξανασυνδεθούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.